καθηγητά και αντιπρίθανη του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τα κολοκευτικά σας λόγια, τα οποία δεν μπορεί να είναι παρά συγκινητικά. Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για την προσέλευσή τους και θα προσπαθήσω με λόγια πρακτικά περισσότερο και θεωρητικά φυσικά για να σας αναλύσω ένα θέμα το οποίο ίσως, όπως είπε και ο καθηγητής μας, ότι καμιά φορά δεν ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Και εμείς οι ειδικοί που ασχολούμαστε, πολλές φορές βρισκόμαστε με τα χέρια ψηλά. Το θέμα είναι ο ρολιμόξης στην κοίηση και επίδοση στη μητέρα και τον έωγνο. Οι βακτηριακές λοιμώξεις του ρουμπητικού συστήματος και ιδιαίτερα του κατώτερου ρουμπητικού συστήματος είναι από τις πλέον συχνές αιτίες πνευμονής στη γυναίκα. Υπολογίζεται ότι στις αναπτυγμένες χώρες το 50 με 60% των γυναικών καθόλου τη διάρκεια της ζωής τους θα παρουσιάσει ένα επεισόδιο ρολίμωξης. Βέβαια, αυτό σε χώρες αναπτυσσόμενος είναι πολύ μεγαλύτερο. Φτάνει και από 80%, όπως είναι η Αιθιοπία, παραδείγματος χάρη. Το 25 με 30% των γυναικών που παρουσιάζουν μια ορολίμωξη θα εμφανίσουν υποτροπή 6 με 12 μήνες μετά. Το 95% των ορολίμωξεων εμφανίζεται με τη μορφή της οξίας και στύπητος. Οι λοιμώξεις του ρουμπητικού δεν αφήνουν ανέπαφη και την κοίηση, τη μητέρα, με σοβαρές συνέπειες τόσο για τη μητέρα όσο και για τον έωγνο. Απειλείται πολλές φορές η ζωή της γυναίκας. Θα σας αναφέρω πάνω τι έχω ζήσει μέχρι τώρα. Πριν προχωρήσουμε στο θέμα, θα ήθελα να δώσουμε λίγο χρόνο για να καταλάβουμε ορισμένους ορισμούς πάνω στην ουρογενικολογία στις ορολιμώξεις στη γυναίκα κατά τη διάρκεια της κοίησης, προκειμένου να μπορούμε να συνοηθούμε και να γίνουν κατανοητά αυτά που θα αναφέρω. Ασυμπτωματική βακτηριουρία. Τι καλείται ασυμπτωματική βακτηριουρία? Τον έχετε ακούσει τον όρο. Όταν σε ένα ml αναπτυκτικό πεδίο παρουσιάζονται πάνω από 10 στην 5η είτε 100.000 αποικίες ουροπαθογόνων σε δύο διαφορετικά δείγματα λήψεως των ούρων. Και η γυναίκα παραμένει όμως ασυμπτωματική. Η παρουσία όμως 10 στη 2 100 αποικιών ανά εμέ σε γυναίκα ίδιο συνιστά ρολίμωξη. Και όχι μόνο στην εγκυμοσύνη, όταν συνοδεύεται με συμπτώματα και εκτός εγκυμοσύνης. Ας ξεχάσουμε τα παλιά που ξέραμε ότι πάνω από 100.000 είναι θετική και ότι 10.000 είναι αρνητική. Όχι. Και με 100 αποικίες ακόμα. Όταν έχει συμπτώματα είναι ορολίμωξη. Πολλό μάλλον στην εγκυμοσύνη. Οξία και στήπηδα. Το λέει η λέξη, δεν χρειάζεται να αναφερθούμε, να αναλυθούμε πριν περιμένουμε περισσότερο χρόνο. Η φλεγμονή του πλενογόνου, τη οροδόπου κύστεως σε μικροβιακούς παράγοντες και άλλους παράγοντες. Και οπωσδήποτε η οξία πυρολεφρίτιδα, εδώ θα εστιάσουμε την προσοχή μου πιο κάτω, γιατί είναι μια βαριά κατάσταση. Η φλεγμονή του παρεχήματος του νεφρού και του πιεροκαλλητικού συστήματος. Τώρα η φυσιολογία. Οι ορολιμώξεις στην εγκυμοσύνη, όταν εμφανιστούν, δημιουργούν αρκετές επιπλοκές από τη μητέρα και από το έμβριο. Αλλά η ίδια η εγκυμοσύνη όμως προδιαθέτει, λόγω των μεταβολών που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, σε ορολιμώξεις. Το 4 με 10% των εγγύων αναπτύσσει ασυμπτωματική βακτηριουρία. Και ιδιαίτερα σημειώνεται σε γυναίκες πολιτόκες μεταξύ 9ης και 17ης εβδομάδος. Γιατί τότε γίνονται οι αλλαγές, παίρνουν μορφή οι αλλαγές που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Τώρα, το 20 με 40% θα οδηγήσει σε οξία πυρολεφρίτιδα, ή αν δεν θεραπευτεί. Δεν είναι μικρό το ποσοστό. Δεν είναι μικρό το ποσοστό. Ποσοστό τώρα 1 με 3% επί του συνόλου των κοιήσεων θα εκδηλωθεί με οξία και στήκηδα και το 0,5 έως 1,5% με οξία πυρολεφρίτιδα. Βέβαια, η ηλικία προϊούσης της ηλικίας της γυναίκας αυξάνεται και η επίπτωση. Φαίνεται ότι η φυλή δεν έχει καμία συσχέτιση. Έχει συσχέτιση όμως το κοινωνικό επίπεδο της γυναίκας. Παθοφυσιολογία της ρολίμωξης στην εγκυμοσύνη.
Πώς μολύνεται μια γυναίκα η διάρκεια της εγκυμοσύνης? Ποιοι είναι οι οδοί? Ο κόλπος, το περίνεο, το ορθό και η γύρω από την ουρήθρα. Εκεί βρίσκεται το πουλ των μικροβίων. Τώρα, προδιαστικοί παράγοντες είναι η στάση των ορών λόγω των ορμονών, λόγω της επισημένης έκρησης προγεστερόνης που χαλαρώνει τους λίους μυϊκές ίνες, τους ορδοχοκίστεους και της ουρήθρας. Βέβαια, η μειωμένη ροή των ούρων, που έχει σαν αποτέλεσμα να μην απομακρύνονται μικρόβια και να μην αραιώνονται. Και βέβαια, η δημιουργία του υδρουρητήρος, που ευνοεί τα μάλα την ανάπτυξη των ορολυμόξεων. Βέβαια, δεν αρκούν μονάχα αυτά, υπάρχουν και ορισμένα προϊόντα απέκρισης, όπως είναι αμινοξέων και προϊόντων του μεταβολισμού των πλακοντιακών ορμονών, όπως είναι η συγκέντρωση, η ψημένη συγκέντρωση αλανίνης, κυστίνης, ιστιδίνης, θρεονίνης, σερίνης, τα οποία ευνοούν την προσχόληση της εσερίχια κόδης στο ουροθύλιο. Στο ουροθύλιο. Η αναπνευστική αρκάδοση, η οποία προκαλείται στις γυναίκες, αυξάνει η μήτρα, πιέζει το διάφραγμα. Δεν έχει, η γυναίκα έχει τα χύπνια. Αυτό δημιουργεί μια αρκάδοση. Ο ίδιος ο οργανισμός, για να αντιμετωπίσει την κατάσταση, αποβάλλει διδατανταρκέγα. Τα διδατανταρκέγα ως αποτέλεσμα αυξάνεται το pH. Η αύξηση του pH ευνοεί την ανάπτυξη, ευοδόνει την ανάπτυξη των μικροβίων. Η μειωμένη απέκρυση της ουρίας λόγω αύξησης βλέπουμε ότι τετραπλασιάζεται ο όγκος του αίματος. Αραιώνονται και όλες οι ουσίες που υπάρχουν στο αίμα. Όπως είναι η ουρία, μεταξύ των οποίων και η ουρία. Ξέρουμε ότι για την ουρία ασκεί αντιμικροβιακή δράση. Δεν σας αναφέρω ότι ακούγαμε στα χωριά παλιά. Χτύπησες κάπου. Βάλε το να τα καταλαβαίνετε τώρα, μην τα λέω λοιπόν έτσι. Ο κόσμος, ο θυμόσαφος λαός, ας το πούμε λοιπόν, συνήθως δεν κάνει λάθος. Άρα, επειδή αραιώνεται η πυκνότητα, αυτό συνιστεί στην ανάπτυξη των μικροβίων. Καταργείται εν μέρη η αντιμικροβική δράση της. Τα natural killers, οι κύτταρα φωνής, τα οποία αναφανίζονται στην εγκυμοσύνη. Λόγω όμως της επιδράσεως της προγεστερόνης, στέλνεται εν μέρη η δράση τους. Βέβαια, αυξανωμένης όσο προχωράει η εγκυμοσύνη, η γυναίκα δεν έχει την ευχέρεια αυτή. Έχει μένα, αλλά δεν έχει την απόλυτη ευχέρεια για να κάνει μια υγιεινή της ευγενικής χώρας, της περιπροκλητικής χώρας, αν το θέλετε. Και βέβαια, η σιγουρία που έχει και η έπειξη προσούρηση, αυτά χάνουν μερικές φορές ούρα, αυτά προδιαθέτουν σε ουρολυμώξεις. Βέβαια, η χρήση καθετέρα στο δεύτερο τρίμηνο. Τι σημαίνει αυτό? Με πήρε κάποιος τηλέφωνο, ένας συνάδελφος, από το μητέρα. Έχω μία 16η εβδομάδα, μου λέει, και δεν μπορεί να ουρήσει. Τι συμβαίνει όταν η μήτρα είναι σιωπή σε εκκλησία κάμψη και δεν προλάβει πότε βγαίνει η μήτρα αυτό να σου αλλάξει ένα τέλο? Αρχές του δεύτερου τριμήνου. Πιέζει την ορδοχοκίστη και δεν μπορεί να ουρήσει η γυναίκα. Δημιουργεί κατακράτηση ουρών και αυτό δημιουργεί. Η κατακράτηση ουρών δημιουργεί ουρολυμώξεις. Ουρολυμώξεις. Γι' αυτό μπορεί εκεί τι κάνουμε, συνήθως βάζουμε το χέρι μας από κάτω και σπρώχνουμε τη μήτρα να βγει. Αν αυτό δεν αποδώσει, θα πρέπει να βάλουμε καθετήρα. Βέβαια, οπωσδήποτε και σε ένα φυσιολογικό τοκετό που βάζεται καθετήρα επειδή η γυναίκα για να είναι επισκελίδιο ή στην κεσαρική τομή κατά ανάγκη, ή πρέπει να ξέρουμε ότι ένα θα πρέπει να σας μείνει στο μυαλό, ότι κάθε φορά όσο και προστατευμένα αν βάλετε τον καθετήρα, όσο δυσκολία και αν κάνετε, το 2-3% θα αυξήσετε την ουρολύμωξη. Αυξάνεται σε κάθε καθηρέσμα 2-3%. Αυτό λέει η βιβλιογραφία τουλάχιστον. Εδώ είναι μια εικόνα τι μεταβολές εισέρχονται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Βλέπουμε πολλές γυναίκες να χάνουν ουρά. Γιατί χάνουν ουρά? Γιατί αυξάνεται η κινητικότητα του βαθιένα. Επειδή η μεγίστορη ορυθρική πηγή σύγκλησης ενατώνεται λόγω της επιδράσεως των ορμονών και ιδιαίτερα της προγεστερόνης. Και ούτω καθεξής. Τώρα υπάρχουν και προστατευτικοί παράγοντες. Η φύση φρόντισε να υπάρχουν και προστατευτικοί παράγοντες. Δεν παθαίνουν όλες οι γυναίκες ουρολύμωξη. Η αυξημένη συσσόρευση γλυκογόνου στο κολπικό επιθύλιο και η μετατροπή του από το γαλακτοβάκελο σε γαλακτικό οξύ έχει σαν αποτέλεσμα το χαμηλό να ελαττώνει το pH και να παρεμποδίζει την ανάπτυξη των παθογόνων. Αναφέραμε προηγουμένως, είχαμε πει ότι η αύξηση του pH
γίνεται αρκαλικό, ευωδώνει την αύξηση του μικροβίου. Εδώ έχουμε το αντίθετο. Βέβαια, ο αυξημένος αριθμός των πολυμορφωμένων λευκοκυττάρων που ασκούν μια αντιμικροβιακή δράση, και αυτό συμβάλλει στην πρόληψη των ρολυμόξεων. Ήδη επίσης τα προκαλεί αυτά. Γι' αυτό και δεν έχουμε σε όλες τις γυναίκες. Λοιπόν, από πλευρά μικροβιολογία, ποια μικρόβια συναντάμε στις περιπτώσεις αυτές. Γκραμ θετικά, γκραμ αρνητικά, συνήθως. Τα γκραμ αρνητικά, ποια είναι, η εσυρίχια κόλλη στο 80 με 85% των περιπτώσεων. Αυτό θα δείτε, αυτό θα συναντήσετε. Η κλεψιέλα και οπωσδήποτε ο πρωτέας, μυράντης. Από τα γκραμ θετικά είναι ο σταφυλόκοκος, ο οποίος είναι θετικός και κοκολάσει, είναι ο ντερόκοκος και ο σταφυλόκοκος αούρεος. Μην ξεχνάμε όμως εδώ πια κάτω στην επόμενη πρόταση, ότι ένα 20% ο β' μελλοντικός σταφυλόκοκος αποτελεί φυσιολογική χλωρίδα της κόλπου, της περιμελητικής χώρας του πρωτού και της περιοθικής περιοχής. 20% είναι φυσιολογική. Και γι' αυτό τι πρέπει να έχουμε υπόψη μας, ότι κατά τη διάρκεια του κετού, τι κάνουμε πριν η γυναίκα φτάσει στην πιθανή ημερομηνία του κετού, 3 με 4 εβδομάδες πριν κάνουμε μια καλλιέργεια κολπικού. Εδώ θα ήθελα να πιστήσω την προσοχή σας στο εξής, ότι όταν λέμε καλλιέργεια κολπικού, καμιά φορά το κάνουν και οι technicians, δεν το παίρνει ο ίδιος ο γιατρός. Προσέξτε με, πρέπει να πάρετε και από το περίνιο, πρέπει να περάσετε και την περιοριστική περιοχή. Μπορεί να υπάρχει στρεπτόκοκος και να μην να αποκαλυφθεί. Και η γυναίκα να γεννήσει και το παιδί να πάθει φλεγμονή από το στρεπτόκοκο. Το οποίο πού μπορεί να οδηγήσει, σε μια σιψεμία, σε μια μηνυγκίτιδα και οπωσδήποτε σε μια πνευμονία. Σπάνια περιστατικά, αλλά δεν είναι υπαρκτά όμως. Τώρα η κλινική εικόνα. Για την ασυμπτωματική βακτηρουρία, το λέει ο ίδιος όρος. Δεν χρειάζεται, ασυμπτωματική είναι. Δεν υπάρχει. Εξορισμού δεν εμφανίζει συμπτώματα. Γι' αυτό και σε κάθε στην αρχική επίσκεψη που έρχεται η Έλληνος στο ιατρείο μας, τι κάνουμε, πρέπει να δώσουμε μεταξύ των άλλων και οπωσδήποτε μια γενική ούρο, καλλιέργεια ούρου και καλλιέργεια κολπικού. Με όλα αυτά που ξέρετε, μυκοπλάσματα, κλαμίδια, ωρεοπλάσματα και αερόβια και νερό. Τώρα η οψία και η στήτιδα. Είπαμε το 95% των ρολυμόξεων στην εγκυμοσύνη εκδηλώνεται με οξία και στήτιδα. Είναι τα συμπτώματα γνωστά σας. Το ίδιο όρος, το λέει η ίδια η ορολογία. Η συγχλουρία, η δυσουργία, η έπληξη προσούληση, ο υπερημικός πόνος και οπωσδήποτε σχετίζεται με πρόωρο το κετό και όχι κατά ανάγκη με ανάπτυξη πυρονεφρίτιδας. Που έχει αδύνατο αν είχαμε σε κάθε κακή στήτιδα, είχαμε και μια πυρονεφρίτιδα. Πάμε τώρα στην οξία πυρονεφρίτιδα. Εδώ θέλω να εστιάσω την προσοχή μας. Τι σημαίνει οξία πυρονεφρίτιδα, η φλεγμονή του παρενχύματος του νεφρού και του πυρονεοκαλικού συστήματος. Πότε συμβαίνει, το δεύτερο με τρίτο τρίμηνο. Τότε υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες που ευοδόνουν την ανάπτυξη των μικροβίων. Βέβαια, πώς εκδηλώνεται τώρα η οξία πυρονεφρίτιδα. Ίσως σας είναι γνωστά, αλλά δεν θα παραλείψω να τα αναφέρω. Και θέλω να προσέξετε το εξής, ότι εκτός από την πόνο στην πλεύρα σπονδυλική γωνία, εκτός από την αυθεία των αίματων, εκτός από μια συχνουρία και μια δυσουρία, το υψηλό περαιτέρω μερίδιο, μπορεί τα συμπτώματα αυτά να λείπουν. Γι' αυτό πυρετός αγνός και αιτιολογία στην εγκυμοσύνη πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σας στην οξία πυρονεφρίτιδα. Γι' αυτό και θα πούμε στο τελευταία σειρά της διαφάνειας ότι μην περιμένετε τα εργαστηριακά καμιά φορά, γιατί ίσως είναι αργά. Είναι όλος case, χαμένη περίπτωση. Γιατί δεν επανέρχεται, δεν επανέρχεται στο φυσιολογικό. Έχει προχωρήσει και η διασπορά του μικροβίου. Γιατί οι γυναίκες που εμφανίζουν πυρονεφρίτιδα, το 25% των περιπτώσεων εμφανίζουν μια παροδική νεφρική ανεπάρκεια. Με αύξηση της κρεατινίνης και πτώση του καλλίου. Οπωσδήποτε. Αυτά τα περιμένουμε. Η αναιμία και η αυξημένη γαλακτική δεδρογενάση, όταν υπάρχουν τα ευρήματα αυτά, σημαίνουν μια αγιακή αμόλυση. Η εμφάνιση θρομποπενίας πρέπει να βάλει σε μεγάλη σκέψη. Το 65% των περιπτώσεων συνοδεύεται με σιψεμία. Θρομποπενία, σιψεμία. Γι' αυτό λόγω
των σοβαρών αυτών επιπλοκών, το επαναλαμβάνω και πάλι, μην περιμένετε όταν έχετε εγκυμοσύνη με υψηλό πυρετό, περιμένετε να βρείτε τραγιστριακά. Αρχίστε εμπειρικά τη θεραπεία, θα σας έλεγα. Θα πούμε πιο κάτω για τις θεραπείες. Η διάγνωση. Παγκύρω γνωστό είναι. Πώς θα διαγνώσουμε μια γενική γνώμη και μια καλή αλλιεόδου. Γι' αυτό στην πρώτη επίσκεψη, όπως ανέφερα και προηγουμένως, υποβάλλουμε τη γυναίκα σε έναν τακτικό έλεγχο. Εκτός από τον άλλο έλεγχο, θα επεκταθώ στον προγεννητικό έλεγχο, στη γενική γνώμη, καλλιέργεια κορπικού, καλλιέργεια ούρου. Αυτά πρέπει οπωσδήποτε να τα στείλουμε. Πότε πρέπει να παραλαμβάνονται? Κανονικά σε κάθε τρίμηνο πρέπει να τα επαναλαμβάνετε. Βέβαια, 35-36 εβδομάδα, καλλιέργεια κορπικού, καλλιέργεια ούρου για το στρεπτόκοκο. Αυτό είναι γνωστό, σας είναι γνωστό. Όταν όμως η γυναίκα έχει άλλες παθήσεις, είναι επιπλεγμένη η κατάσταση, που σημαίνει ότι έχει ένα σαρό διαβήτη, έχει μια νευρολυτίαση, πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε 4-6 εβδομάδες. Κάθε μήνα θα σας έλεγα. Τώρα, πώς παρακολουθούμε? Σας γράφω εκεί τώρα γενική ουρο, πυροσφαίρια, τα πυροσφαίρια και αυτά δεν τα δίνουν και πολύ σημασία, γιατί υπάρχει μια γυναίκα να κάνει ουρο και να αναπτύξει πυροσφαίρια στον κόλπο. Μπορεί να έχει μια νευρολυτίαση και να αναπτύξει. Δεν είναι βασικός δείκτης, μπορούμε να προσταθούμε στα λευκοκύτταρα. Στα βακτήρια, οπωσδήποτε. Τα βακτήρια που είναι κάτω από μικροσκοπικό έλεγχο, τα προσδιορίζουμε. Αυτό οπωσδήποτε. Τα νητρόδια άλατα. Βέβαια, τα κεντρικά που μετατρέπονται σε νητρόδια, τα διάφορα μικρόβια. Είναι μια ένδειξη. Μια ένδειξη. Βέβαια, το gold standard είναι η καλλιέργεια ούρου. Η οποία πρέπει να γίνει προσεκτικά. Τώρα, πότε θεωρείται. Αυτό είπαμε, μια καλλιέργεια θετική. Σύμφωνα με αυτά που ξέρουμε, πάνω από 10 στην 5 απικίες των ουροπαθογόνων σε δύο διαφορετικά δείγματα. Ή 100 ακόμα απικίες όταν είναι σε δείγμα από καθετήρα. Ή και όχι μόνο, όταν συμβαίνει στην εγκυμοσύνη. Στην οξία και στήτιδα, θα επανέλθω σε αυτά που είπα προηγουμένως, η καλλιέργεια του 60% θα είναι αρνητική. Τι περιμένουμε? Αρνητική. Τι είναι? Μια ίωση. Άντε να τα αποδείξεις. Εν τούτους όμως μπορεί να υπάρχει μια ουρολίμου στην εγκυμοσύνη και να προχωράει. Γι' αυτό σας είπα στην εγκυμοσύνη για πολλωστή φορά ότι ο πυρετός αγνώστης της ουρολογίας, η σκέψη θα πάει κατευθείαν στην πυρονεφρίτιδα. Αιμοκαλλιέργεια θα χρειαστεί. Βέβαια, όταν είναι υψηλός ο πυρετός, η γυναίκα έχει μεγάλη κακουχία και αυτά, οπωσδήποτε. Ή μεταβαίνουν στο σεπτικό σοκ ή το RDS, το Respiratory Distress Syndrome. Τώρα, τι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για την προηγουμένη περίπτωση, έχουμε την περίπτωση μπροστά μας. Βέβαια, οπωσδήποτε, αν υπάρχει κάποια υποκείμενη ανατομική λειτουργική βλάβη, αυτό για την πυρονεφρίτιδα πρέπει να γίνει έναν υπέρηκο, Αν η γυναίκα δεν έχει προηγουμένως κάνει κάποιο υπέρηκο. Και πρέπει να σας πω το εξής, ότι όταν μια γυναίκα στο ιστορικό παίρνεται στην αρχή, γιατί το ιστορικό το λέγαμε και εργαλειτά μου και στα μαθήματα που κάναμε, με τα εκπαιδευτικά που κάναμε στο ΑΡΕΤΕ, ότι καλές είναι και η αξονική τομογραφία, καλή και η μαγνητική, καλή είναι και το PET scan, καλή είναι όλα αυτά τα υπηρεγραφήματα. Το ίδιση της διάγνωσης είναι το ιστορικό. Δεν θα τα καταστρέφουμε τίποτα αυτό. Καλά είναι τα, μας βοηθάνε. Πώς, πάντα μας βοηθάνε, αλλήμον. Αλλά δεν είναι και η πανάκια. Λοιπόν, ουτρασάουν αυτό που να κάνετε. Και έτσι συνιστάτε. IVP όμως, πυρογραφία, όχι, γιατί παίρνει ακτινοβολία η γυναίκα, δεν μπορεί να κάνει. Τώρα επιπλοκές στη μητέρα. Πριν σας μεταφέρω στις επιπλοκές του γονού, τα οποία πολλές φορές και εμείς δεν τα γνωρίζουμε και διαβάζοντας τη βιογραφία, βλέπουμε τι συμβαίνει εδώ, τι μπορεί να συμβαίνει μετά από μια ουρολίμωξη στην εγκυμοσύνη. Η ασυμπτωτική ουρολίμωξη, αν αφηθεί υπομένει αθεράπευτη, θα οδηγήσει σε ένα 30-40%, δεν είναι μικρό το ποσοστό, σε οξία πυρονεφρίτιδα. Τώρα, βέβαια, μια γυναίκα που έχει ουρολίμωξη θα γεννήσει πρόωρα και οπωσδήποτε ένα νεογνώ με μικρό σωματικό βάρος. Η οξία πυρονεφρίτιδα στο 15-20% συνοδεύεται με βακτηριεμία. 15-20% βακτηριεμία. Και συνήθως ποιο παθογόνο είναι αυτό που ενέχεται
στην περίπτωση αυτή είναι εσενήχια κόλλη. Είπαμε το 80 με 85% των περιπτώσεων. Όταν συμβεί αυτό το πράγμα, οι ενδοτοξίνες που παράγονται από τα αδιάφορα μικρόβια δρούν στο ενδοθήλιο των αγκείων. Τι έχει στα συνέπεια, να αυξάνεται η διακρατότητα. Να μειώνεται η παροχή, η καρδιακή παροχή, λογοβλάβης των αγκείων της καρδιάς. Και οπωσδήποτε αυτό θα οδηγήσει σε ένα πνευμονικό ίδρυμα, το οποίο θα επιφέρει το άκυο του respiratory disease syndrome. Δίνω ξένα πνευστικά να πάρει. Και η γυναίκα θέλει εισαγωγή στη μέθη. Δεν μπορεί να την έχετε στο τμήμα. Όχι. Η ανεμία όμως, όπως όλα τα εργαστηριακά μας, είναι πολύ ευρέως διαδεδομένη στην προηγούμενη περίπτωση. Από 23-25% μέχρι 66%. Η γενική άνοδος θα συνοδεύεται με μια λευκοπαινία και θρομβοπαινία. Και είπαμε προηγουμένως ότι η θρομβοπαινία στο 65% συνοδεύεται με σιψεμία. Πρέπει να το ξελογήσουμε αυτά. Όχι να πούμε ότι είναι εγκυμοσύνη, ξέρω εγώ, έχει μικρό αιματοκρίτη που συνήθως έχουν οι γυναίκες, γιατί αρχίζουμε μικρό αιματοκρίτη, πέφτει ο αιματοκρίτης και ούτω καθεξής. Βέβαια, ένας άλλος μηχανισμός είναι η διάκριση των σταδιακής πήξης, το Designated Intravascular Coagulation. Η νεφρική λειτουργία. Έχουμε μια παροδική νεφρική λειτουργία. Η πολυλειτουργία των νεφρών. Και λόγω επίδραση στην τελευταία 6 και 8 έχει επίδραση πάνω στα νεφρά και δημιουργεί ουροποίηση, η οποία οδηγεί σε χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Αρκεί να σας πω ότι παιδιά τα οποία πέρασαν ουρολίμωξη, μικρά, θύλαια, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μπορεί να αναπτύξουν, μια πυρονεφρίτιδα σε ένα μεγάλο ποσοστό. Σε ένα μεγάλο ποσοστό που αναπτύχουν, βακτηριολογία οπωσδήποτε, σε ένα 27% αν θυμάμαι καλά, θα αναπτύξουν οπωσδήποτε. Σε γυναίκες που τώρα που πέρασαν στην παιδική ηλικία, αλλά δεν έχουν ολοποίηση των νεφρών, δεν είναι τόσο δυνατή η ουρολίμωξη να τους προκαλέσει βλάβη στα νεφρά, ολοποίηση, και έχουν κάνει ολοποίηση των νεφρών που οδηγεί σε νεφρική ανεπάρκεια, το ποσοστό είναι στο 36%. Είναι μεγάλο το ποσοστό, γι' αυτό το ιστορικό πολεμοδίκη. Είχε ουρολίμωξη αυτό στην παιδική σου ηλικία. Ναι, είχα γιατρέ. Έκανε διαρρεύνηση αν υπάρχει κάποια ανατομική λειτουργία. Όχι, δεν έχω κάνει. Ή έχω κάνει. Όλα αυτά θα μας βάλουν σε σκέψη προκειμένου να προλάβουμε ένα άτυπο συμβάν. Τώρα η επίπτωση πρόβλημα του κετού. Με τα σημερινά δεδομένα, με τις αντιβιωτικά που χορηγούμε, παλιότερα είναι πάντα ότι ήταν πάνω από 50%. Και δεν ξέρω γιατί αποβάλλει γενικά. Σήμερα όμως με τα αντιβιωτικά που χορηγούμε έχει περιοριστεί στο 4%. Ίσως και λίγο πιο πάνω. Λοιπόν, ένα άλλο που εγκυμονεί κινδύνους είναι και η εκδήλωση προεκλαμψίας λόγω βλάβης των νετροπροκοντιακών αγκείων. Βλέπετε ότι το ένα σύστημα παρασύρει το άλλο. Και βλέπετε ότι γίνεται ένας καταράκτης συμπτωμάτων που προσβάλλει όλα τα συστήματα και δεν ξέρουμε πού να ξεκινήσουμε. Οι καταστάσεις αυτές, παιδιά, είναι πολύ βαριές. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος εδώ που θα μπορούσε να μας βοηθήσει περισσότερο από τη ΜΕΘ. Αν έχουν ζήσει τέτοια περιστατικά. Και κατά καιρούς τα ζούμε λοιπόν. Δεν μπορούν να παλιέψουν, μπορεί να λατώνονται, δεν θα παλιευτούν όμως ποτέ. Τώρα, οι επιπλοκές από το νέο νόμο. Πέρασε ο νόμος μου ξανά παιδί. Το ξέραμε μέχρι τώρα η γυναίκα, παρουσίασε μια επιληψία το παιδί. Υπάρχουν εργασίες σήμερα που αναφέρουν την επιληψία σχετίζεται με την ουρολίμωξη. Η βιβλιογραφία δεν λέει λάθος. Πού οφείλεται όμως η βλάβη στο νέο νόμο. Ο παθοφυσιολογικός μηχανισμός βλαβών από τον πρόωρο του παιδιού που θα γεννηθεί πρόωρο το παιδί και η υποάρνηση της μήτρας από τα αγγεία. Γιατί είπαμε επέρχεται αλλίως όπως σας είπα προηγουμένως στα αγγεία. Αυτό τι θα έχει θέσει να αποτέλεσμα και η ανεμία έχει υποάρνηση των εμβρυϊκών ιστών και του εγκεφάλου του εμβρίου. Πού οφείλεται μια επιληψία, τη λέμε, είναι νευρογενής νόσος. Πού οφείλεται συνήθως σε μια βλάβη των νεύρων. Όταν έχουμε υποάρνηση, έχουμε ένα fetal cerebral hypoperfusion που λένε. Καταστρέφονται κεφαλικά κύτταρα. Αναπτύσσεται μια ουρολίμωξη. Και συνεχεία το παιδί εμφανίζει την επιληψία. Προσπαθούν οι διάφοροι συγγραφείς να συσχετίσουν τώρα σε γυναίκες. Όπως είναι η μελέτη της National Collaborative Perinatal Project, έδειξε ότι νήπια γυναικών με ουρολίμωξη
είχαν 2,38 χαμηλότερο IQ σε σύγκριση με τους μάρτυρες. Εγώ μέχρι πρώτερο που πέραν δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω ειλικρινά. Γιατί και στο πανεπιστήμιο δεν βρέθηκε κάποιος, δεν βρέθηκε κάποιος που θέλουμε να διαβάζουμε. Αυτά εμείς δεν μας τα πούν όλοι, οι δάσκαλοι είμαστε και αυτά, αλλά ίσως να μην ήταν γνωστό. Γι' αυτό η κάθε εξειδίκηση έχει και τη σημασία της. Άλλες έρευνες από τον Μαρκ Ντέρμοντ τι έδειξαν ότι ο σχετικός κίνδυνος για την νοητική στέρηση σε νεογνά αθεράπευτων μητέρων ήταν 1,31 σε σχέση με αυτά τα οποία δεν είχαν, οι μητέρες δεν είχαν εκτεθεί σε ορολίμωξη. Ενώ σε νεογνά που εκτέθησαν οι μητέρες σε ορολίμωξη και έγινε θεραπεία και πάλι είχαμε επιρροή. Εξαρτάται σε ποιο στάδιο προλάβανε την εξέλιξη της ορολίμωξης. Και είναι, ήταν 1,22 ο σχετικός κίνδυνος. Βέβαια, ο πρόεδρος του ΚΕΤΟΣ τι γνωρίζουμε, τα γνωρίζουμε αυτά και τα πω με τα εκδικά μαθήματα που κάναμε στο Αρετέο και καλούσαμε παιδιάτρους που είναι περισσότερο ειδικοί, η νευροαναπτυξιακή ανάπτυξη του νευρικού συστήματος μια ενός παιδιού εξαρτάται πολλές φορές από την προωρότητα. Και έχουν αποδειχθεί σήμερα αυτά. Όσον αφορά την κινητικότητα, την αντιληπτική ικανότητα του παιδιού, αν μπορεί να βαδίσει, αν μπορεί να μιλήσει, αν μπορεί να. Η επιληπτική κρίση. Όλα αυτά σχετίζονται με την προωρότητα. Και αυτά είναι ζητήματα ορίμανσης εγκεφαλικών κυτάρων. Δεν έχω και περισσότερες γνώσεις να σου τα αναφέρω, να αναλύσω περισσότερο, αλλά τέλος πάντων εκεί καταλήγουν. Αρκεί να σας πω εδώ, λοιπόν, αφού λέμε, εργασίες από το Μεξικό, που προσπαθήσουν να βρουν να δικαιολογήσουν τη μεγάλη επιληψία στα νεογνά. Απομονώσαν τον παράγοντα συγγένεια, πρώτου βαθμού. Η συγγένεια παίρνει μεγάλο ρόλο, δεν μπορούμε να απαλλήψουμε. Τι μπορούμε να απαλλήψουμε όμως, όταν δεν ξεγονώνεται καλά το παιδί κατά τη διάρκεια της, του τοκετού. Και δεύτερον, τις ορολιμώξεις. Και είδαν ότι αλατώσαμε στο ίμιση περίπου τις περιπτώσεις επιληψίας που εμφανίστηκαν στα παιδιά. Τι άλλο θέλουμε. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν. Η γέννηση νεογνών χαμηλού μοριασμού του βάρου, η οποία σχεδιάστηκε προδοσιακά με ορολίμωξη, δεν φαίνεται να υποστηρίζεται από νεότερα. Υπάρχουν όμως και νεότερες θεωρίες που λένε ότι κύριοι λοιπόν τα νεογνά χαμηλού βάρου μπορεί να μην οφείλονται και στην ορολίμωξη. Τώρα, πριν μπούμε στη θεραπεία, το ουσιώδες μέρος αυτής της ομιλίας, πώς να αντιμετωπίσει μια κατάσταση, θα σας παρέξω τώρα στην επόμενη αυτή τη διαφάνεια που βλέπετε την κατηγοριοποίηση των φαρμάκων ανάλογα με την ασφαλειά τους όταν χορηγούνται στην εγκυμοσύνη. Με το FDA. Τι λέει σε 5 κατηγορίες. Πρώτη κατηγορία. Οι έρευνες που έχουν γίνει ούτε σε ζώα και σε ανθρώπους δεν έδειξαν κάποια ανομαλία. Δεύτερη κατηγορία φαρμάκων. Μελέτες έδειξαν, δεν έδειξαν κάποια κίνδυνο αλλά δεν έγιναν ελεγχόμενες μελέτες σε ανθρώπους. Ή μελέτες σε ζώα έδειξαν κάποια μικρού βαθμού ανομαλία, αλλά καλά ελεγχόμενες μελέτες σε ανθρώπους δεν έδειξαν κάποιο κίνδυνο. Πού μπορούμε να βρεθούμε, σε τι φάρμακα μπορούμε να βρεθούμε εδώ, όπως είναι η αμοξυκυλίνη, η αμπικυλίνη, που τη χρησιμοποιούμε κατά κόρο. Τα χρησιμοποιούμε αυτά. Όχι την ερυθρομικίνη, γιατί τελευταία αγγλικές εργασίες έχουν δείξει ότι επιδρά στην καρδιά, ανομαλία στην καρδιά. Δεν το ήξερα, το διάβασα. Το χορηγούσαμε παλιά. Αφού η Μεγάλη Βρετανία λέει, αναφέρουν εργασίες ότι μπορεί να επιδράσει στα μακρολίδια, αναφέρει επίδραση στο αυτό, δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Γιατί πρέπει να ξέρετε ότι μια εγκυμοσύνη, τι κίνδυνο εγκυμονία προσέχει ανομαλία του έμβρου. Το 3% των εμβρίων θα προσέχει κάποια ανομαλία, από την πιο μικρή μέχρι την πιο μεγάλη. Αν τυχόν και πάρει φάρμακα. Τι θα πει ο συγγενής, η γυναίκα, ο πατέρας, η μητέρα και οτιδήποτε, πού οφείλεται, τι φάρμακα πήρες στην εγκυμοσύνη, πήρα αυτά. Δεν έπρεπε να τα πάρεις. Δεν έπρεπε να τα πάρεις. Η τρίτη κατηγορία. Δεν υπάρχουν επαρκείς μελέτες σε ανθρώπους ή ζώα ή ανεπιθύμητες επιδράσεις, λέει, στα έμβρια φάνηκαν σε μελέτες σε ζώα, αλλά δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για τους ανθρώπους. Τα φάρμακα που ανήκουν αυτά, θα σας πω εγώ μια περίπτωση. Έχετε μια σιψημία με μύκητες. Θα μπορεί να χορηγήσετε φλουκοναζόλη. Όταν το όφελος υπερισκηδεί στον κίνδυνο, δεν χορηγήσετε. Η γυναίκα μπορεί να τη χάσει τη γυναίκα.
θα το χορηγήσετε. Παρόλο στον αυτόν. Το άνθρωπο είναι μεγαλύτερο από τον κίνδυνο. Πέρα, οπωσδήποτε θα το χορηγήσετε. Τώρα, στην κατηγορία D. Υπάρχουν ενδείξεις ότι και για τον και στον άνθρωπο αλλά και στα ζώα υπάρχουν ανομαλίες στο αίμα. Φάρμακα που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία μπορεί να τα χορηγήσουμε. Μπορεί να τα χορηγήσετε εφόσον δεν υπάρχει άλλη μέθοδο, δεν υπάρχει άλλο φάρμακο. Και εδώ πάλι σας βάζει στο δίλημα και λέτε ότι ποιο είναι το όφελος και ποιος είναι ο κίνδυνος. Είναι το όφελος μεγαλύτερο από τον κίνδυνο. Θα το χορηγήσω. Θα σας πω εγώ το λίθιο. Θα σας πω εγώ με την διπολική. Έτσι. Μπορεί να έχετε ακόμα και στην άνοσο κατασταλμένες γυναίκες. Έχει μια γυναίκα εγκύμων και έχει μια κακοήθεια σε μια οθήκη. Ένα άλλο περάτημα θα σας πω εγώ. Έχετε μια γυναίκα που είναι έγκυος. Έχει ένα τεράτομο. Ανώριμο τεράτομο, όχι όριμο. Είχαμε και τεράτομο στο νοσοκομείο τέτοιο. Και προσωπική, αυτό κάποια γνωστή δικιά μου, προσωπική. Και χρειάστηκε να κάνει τρεις κύκλους χημειοθεραπείας. Έπρεπε να την κάνει. Πρέπει να τα χορηγήσει τα φάρμακα. Δεν μπορείτε. Και τελευταία είναι οπωσδήποτε δεν υπάρχει κανένα όφελος. Λοιπόν, που και είναι τέτοιες ανομαλίες του εμβρίου που πρέπει να. Να μην χορηγηθούν τα φάρμακα. Δεν πρέπει να χορηγηθούν τα φάρμακα. Τώρα τι πρέπει να προσέξουμε εδώ, στην επόμενη διαφάνεια. Η πρόθεση αυτή αποτελεί αξίωμα για τον κάθε νευτήρα γυναικολόγο. Και όχι μόνο. Κάθε φάρμακο η ουσία. Ακόμα κι αν είναι φυτικής προέλευσης, ξέρετε ότι τα φάρμακα στο 50%-45% προέρχονται φυτικής προέλευσης. Ακόμα και φυτικής προέλευσης δεν μπορεί να θεωρηθεί πως είναι 100% ασφαλής όταν χορηγείται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Αυτό τα λέω. Το λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Φαρμάκων και το FDA. Και έτσι είναι. Τώρα η θεραπεία. Τι περιλαμβάνει η θεραπεία στις ολολιμόξες? Οπωσδήποτε την σωστή υγιεινή. Τα αναφέραμε και προηγουμένως. Τη φαρμακευτική θεραπεία. Αν είναι απαραίτητη και μια χειρουργική θεραπεία. Ιδίως το δεύτερο με τρίτο τρίμηνο, όχι στο πρώτο τρίμηνο. Ούτε και το καλύτερο είναι το δεύτερο τρίμηνο. Γιατί στο τρίτο τρίμηνο έχει πρόβλημα το κετό. Στο πρώτο τρίμηνο μπορεί να έχετε οπωσδήποτε μια αποβολή. Μια πλούσια διεδάτωση και αντιπυρητικά φάρμακα. Η ασυμπτοματική βακτηρία οπωσδήποτε πρέπει να θεραπεύεται σύμφωνα με το τριβιόγραμμα περώσει. Δεν θέλει ενέσιμα σκευάσματα. Είναι λάθος αυτό. Και εκτός εγκυμοσύνης, που δεν πρέπει να τη θεραπεύουμε εκτός εγκυμοσύνης στην ασυμπτοματική βακτηρία, και μια κυστίτιδα πρέπει να χορηγήσουμε περώς φάρμακα και όχι ενδοφλέβια ή ενδομυϊκά. Είναι λάθος αυτό. Γιατί το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο. Βέβαια, στην οξία πυρολεφρίτιδα, όταν αντιληφθείτε μια τέτοια κατάσταση, εισάγεται τη γυναίκα στο νοσοκομείο. Εκεί θέλει ενδοφλέβια χορήγηση για 10 με 14 μέρες. Μέχρι η γυναίκα να καταστεί απείρετος και να συνεχίσει, θα το πούμε επί των χρόνων της θεραπείας, για 2 εβδομάδες περός θεραπεία. Η αμοξικιλίνη και ο συνδυασμός αμοξικιλίνης ή με καρβονογλυκό οξύ. Θεωρούνται ασφαλείς στην εγκυμοσύνη. Εν τούτης όμως, σαν πρώτη γραμμή θεραπείας δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν γιατί αναπτύσσουν αντοχή. Τα χρησιμοποιούμε. Αλλά βλέπουμε στην πορεία όμως δεν εξαλείφεται η ουρολίμωξη. Η πιβμεκυλαμίνη. Είναι το, θα αναφέρω το εμπορικό το όνομα, το σερεξίνη. Εγώ το χρησιμοποιώ. Δεν ξέρω αν σας είναι γνωστό. Φάρμακο, δοκιμασμένο, με μικρή ανθεκτικότητα. Περός. Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Λοιπόν, εκείνο που χρησιμοποιείται κατά κόρον είναι η τροφοροντοίνη. Τη χρησιμοποιούμε. Ιδίως στο πρώτο τρίμηνο. Όχι στο τελευταίο τρίμηνο, διότι αν παρουσιάζει έλλειψη G6PD, μπορεί να εμφανιστεί αυτό αιμορρητικό σύντομο στον νεογνό. Όχι. Ωστόσο όμως, η νητροφοροντοίνη που χρησιμοποιούμε είναι
Δεν προκαλεί, αυτό δεν προκαλεί αναμαλίες. Όχι, προκαλεί αναμαλίες. Υπάρχει βιβλιογραφία. Δεν προκαλεί μεγάλες αναμαλίες. Δεν θα προκαλέσει μια καρδιοπάθεια, ένα oral cleft με ένα λυκόστομα και ούτω καθεξής. Θα προκαλέσει. Αλλά αυτές είναι συμβατές με τη ζωή. Ελάχιστες. Δεν υπάρχει, γι' αυτό σας έβαλα το αξίωμα εκεί του FDA, που κανένα φάρμακο δεν είναι αυτό άμερο επιπλοκό. Κανένα. Οι κεφαλοσπορίνες. Βέβαια, κυρίως της δεύτερης γενιάς, χρησιμοποιούνται ως εμπειρική αγωγή στην οξία πυροεφρήκα. Πολλές φορές αρχίζουμε και περιμένουμε τα αποτελέσματα να μας δείξουν ότι είναι ευαίσθητο ή όχι. Τώρα, ως δεύτερης γραμμής θεραπεία, τι χρησιμοποιούμε, την φωσφομικίνη και την κοντριμοξαζόλη. Σουλφομεδοξαζόλη, τριμεθοπρίνη, αυτό είναι. Το κοντριμοξαζόλη, αυτό περιλαμβάνει. Τις δυο αυτές ουσίες. Όχι όμως στο πρώτο τρίμηνο, σε μη επιπλεγμένες περιπτώσεις. Όχι στο πρώτο τρίμηνο, γιατί έχει σχέση με την οδοντοφυλία, επειδή μπορεί να προηγήσει στο τέλος. Οι φθοροκενολόνες δεν θεωρούνται κατάλληλοι λόγω της μεγάλης αντοχής και των ανομαλιών που μπορεί να προκαλέσουν στο έμπειρο. Η αμυρογλυκοσίδη, ξέρετε, με το ακουστικό νεύρο. Ακουστική συζυγεία. Γιατί ο οποιοδήποτε προκαλέσει βλάβη. Σας παραθέτω πιο κάτω το πήρα από τον British Journal of Aesthetic Gynecology. Λοιπόν, τι έχω ορισμένα για την ασυμπτωματική βακτηριούρια και την κυστίτιδα. Τι μπορεί να χορηγήσετε, αυτά που είπαμε προηγουμένως. Μπορεί να χορηγήσετε τη φωσφομικίνη, μπορεί να χορηγήσετε και την νητροφοροντοίνη. Αυτά που είπαμε και τη δοσολογία αυτή που περιγράφεται δίπλα. Δεν θα σας τα αναφέρω τώρα, δεν κερδίζουμε και χρόνο. Τρεις φορές την ημέρα μετά το φαγητό, ίσως η νητροφοροντοίνη να προκαλέσει κάποια ανομαλία στο στομάχι, χορηγείται και ένα αντιόξινο, ένα προστατευτικό του στομάχου. Τη φωσφομικίνη σε μία δόση, τα 3 γραμμάρια που λέμε, σε ένα ποτήρι νερό. Βέβαια η πυρολεφρίτιδα χρειάζεται μεγαλύτερη αντιμετώπιση. Πιο αυτοδυναμική αντιμετώπιση και τα φάρμακα τα οποία χρησιμοποιούνται σήμερα, αυτά από αυτά που βλέπετε εδώ στην πυρολεφρίτιδα, μόνο το πριμαξίν κυκλοφορεί στην Ελλάδα. Επικοινώνησα με τον φαρμακοποιό μου και στην γειτονιά και του ζήτησα εδώ και μέρες και δεν κυκλοφορούν. Το πριμαξίν όμως κυκλοφορεί. Όταν έχετε να κάνετε με μια ανθεκτικού τύπου μικρόβια κατά τη διάρκεια τη εγκυμοσύνη, έχει προκληθεί νερολύμωση, είστε αναγκασμένοι να χρησιμοποιήσετε οπουδήποτε. Μην σα βρει το μοιραίο. Έτσι. Η δοσολογία είναι αυτή ανά 8 τα 500 μιλιγκράμμα. Βέβαια, αυτά είναι φάρμακα τα οποία καταργούν, αναστέλνουν τις β' λακταμάσες, τα οποία εκρίνουν τα μικρόβια και παρουσιάζουν ανθεκτικότητα στην επικυλίνη, στο ογκμένι, θα σας πω τώρα με το μπεκαλί και ούτω καθεξής. Τώρα σας αναφέρω και ορισμένες επιστημονικές ονομασίες. Λοιπόν, τα εμπορικές ονομασίες που συνήθως τα χρησιμοποιούμε και τα θυμόμαστε έτσι καλύτερα. Χρησιμοποιούνται αυτά. Μπορεί όμως και αυτά να μην δρούνε. Να μην έχουν αποτέλεσμα. Οπότε η επιστήμη έχει προχωρήσει, χρησιμοποιούν σε άλλα σκευάσματα, τα οποία είναι περισσότερο ευρέως φάρματος και περισσότερο αποτελεσματικά. Βέβαια αυτά τα τελευταία, είπαμε εκτός από το Προμαξίν και την Πυρονοβίτα, δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Δεν κυκλοφορούν. Και που περιοριζόμαστε στις κεφαλοσπορίνες τρίτης γενιάς, βέβαια πάνε συνδυασμένη τριπλή αγωγή. Για να καρβάσουμε γραμμ θετικά, γραμμ αρνητικά στα φελόκοπους και το καθεξής, τριπλή αγωγή πάντοτε. Δεν φτάνει ένα να χορηγήσουμε μια κεφαλοσπορίνη τρίτης γενιάς. Δεν θα μας καλύψει. Τριπλή αγωγή. Μπορεί να γράφουν μέσα στα προσπέκτους ότι πιάνει και τα γραμμ θετικά και δεν κάνουν. Όχι. Καθένα θα προσβάλλει το μικρόβιο για το οποίο είναι φτιαγμένο το φάρμακο. Αυτό προσέξτε το. Θέλει τριπλή αγωγή. Αυτά που σας είπα προηγουμένως είναι εδώ, είναι ερμηνευμένα, δεν χρειάζεται να τα αναφέρουμε, να τα αναλύσουμε. Εδώ σας έχω πάλι μια περίληψη από το British Medical Journal of Aesthetic Gynecology και λέμε για τη μητρική ισιψεμία. Γιατί το έβαλα το θέμα αυτό. Γιατί σε ένα 25% η μητρική ισιψεμία μπορεί να καλύπτεται από μια ορολίμωξη. Από μια ορολίμωξη. Και εδώ αναφέρεται σε μια εργασία από δύο τριτοβάθμια
νευτικά νοσοκομεία αναφοράς στην Ιρλανδία. Καταλαβαίνετε, 150.000, το διαβάζετε, 150.000 γυναίκες. Και βλέπετε το πιο συχνό αίτιο είναι σε ριχιακόνη. Και συνεχίζει γίνεται ο στρατόκοπος. Και πότε εμφανιστήκαν αυτά? Εμφανιστήκαν πριν γεννήσει η γυναίκα στο 17%, στην περίπτωση λοιπόν είναι κάπου 36%-37% είναι κατά τη διάρκεια της, του τοκετού και 47% μετά τον τοκετό. Έζησα τέτοια περίπτωση, παιδιά. Ειλικρινά την έχω ζήσει. Από κοντά. Εμφανίστηκε την 25η μέρα μετά τον τοκετό. Αυτό μπορεί να επεκταθεί μέχρι την 6η εβδομάδα. Για να μέχρι να συμπληρώσει το 41. Έτσι. Τότε επανέρχεται όλα στα φυσιολογικά. Μέχρι τότε οπωσδήποτε θα σκέφτεστε τις περιπτώσεις αυτές. Είναι αυτά που είπαμε προηγουμένως. Χρόνος θεραπείας και τελειώνω. Πόσο χρονικό διάστημα θα χορηγήσουμε περός θεραπείας σε μια ασυμπτωματική βακτηριουργία σε μια έγκυο? Για 7 μέρες είναι αρκετό. Αποτυγχάνει αυτό. Συνεχίζουμε για άλλες 2 εβδομάδες. Είτε είναι ο ίδιος ο οργανισμός, είτε εμφανίζεται ένας άλλος μικροοργανισμός. Στην οξία πυλωνεφρίτιδα είπαμε intravenous ενδοφρέβη αγωγή για 10-14 μέρες μέχρι να καταστεί απείρετος ασθενής και περάσουν να είναι 2 μέρες απείρετοι. Και συνεχίζεται για 14 μέρες περός αγωγή. Βέβαια μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο χειρουργός κράνπερ κατά διάρκεια της νοσημίας. Μπορεί να χορηγηθεί. Δεν σκοτώνουν τα κράνπερ, δεν σκοτώνουν μικρόβια, απλώς απομονώνουν τα βακτηριακά ενίδια και δεν τα αφήνουν να προσκοληθούν στα κύτταρα και με το νερό που πίνετε και αυτά παρασύρονται και αποβάλλονται. Βέβαια η χειρουργική θεραπεία ή σπάνια την συναντάμε, αλλά όταν υπάρχει όμως μια ανομαλία, μια ενηθίεση, θα σας πω εγώ και αυτά, πρέπει να πέντεται. Όταν υπάρχουν δύο ανατομικά προβλήματα και χειροτερεύουν την κατάσταση. Και δύο χειρουργία ασφαλές μόνο στο δεύτερο τρίμηνο, ενώ στο πρώτο και αυτό που είπαμε και προηγουμένως σας ανέφερα, αυξημένος ο κίνδυνος από πτώμα των ομογολών και προόρου του κεντρού. Δεν ξέρω κατά πόσον σας ευαισθητοποίησα πάνω στο θέμα της οξίας πλέγμονης του ορπητικού συστήματος της γυναίκας στην εγκυμοσύνη. Πάντως, εκείνο που θέλω να φεύγοντας από την αίθουσα αυτή, να σας μείνει ότι πυρετός αγνώστου αιτιολογίας στην εγκυμοσύνη, σκεφτείτε πρώτα την πυλωνεφρίτιδα και δράστε ανάλογα. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you.